Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Μετά από απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που συνεδρίασε σήμερα, τα μέλη του επαναστατικού αγώνα Νίκος Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα και Κώστας Γουρνάς αποφυλακίζονται την ερχόμενη Τρίτη 11 Δεκάτου. Τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα κάθε 5 ημέρες και της απαγόρευσης εξόδου από τον νομό Αττικής. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και αμετάκλητη. Ένας φαντάρος τραυματίστηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μονάδα τεθωρακισμένων της Αλεξανδρούπολης. Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΣ, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης Λέβητα στην 21η αίμα, προκλήθηκε έκρηξη από την οποία γκρεμίστηκε ο τείχος που χώριζε το Λεβητοστάσιο από τα μαγειρία, με αποτέλεσμα στα τελευταία να τραυματιστεί ένας οπλίτης. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης. Εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια υπέστη ο 35χρονος Δημήτρης Κάζας, εργαζόμενος στη Λάρκο Λάριμνας, όταν χτες τα ξημερώματα και στην προσπάθειά του να φυσήξει με ειδικό μηχάνημα τους κοχλίες σκόνης στις περιστροφικές καμίνους, έπεσε πάνω στην καυτή σκόνη. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λιβαδιάς για νοσηλεία. Όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας, ο εργαζόμενος υπό το καθεστώς της εργολαβίας δούλευε μόλις 2 μήνες στην επιχείρηση και δεν είχε εκπαιδευτεί για να εκτελεί τη συγκεκριμένη βάρδια. Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται κάτοικοι του νομού Χαλκιδικής, οι οποίοι αντιτίθενται στη δημιουργία μεταλλείων εξόρυξης χρυσού στην περιοχή. Όπως υποστηρίζουν, η επένδυση που προγραμματίζεται όχι μόνο δεν θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του νομού, αλλά θα λειτουργήσει και ανασταλτικά ως προς τις ήδη υπάρχουσες ασχολίες των κατοίκων, όπως η κτηνοτροφία, ο τουρισμός, η δασοκομεία και η αλληλεία. Η επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα κατά της λειτουργίας των μεταλλείων, Κατερίνα Ιγκλέζη, ισχυρίστηκε πως με την επανέναρξη λειτουργίας της μονάδας, ο νομός θα οδηγηθεί στο μαρασμό, αφού θα συντελεστεί τέτοια περιβαλλοντική καταστροφή που και το νερό ακόμα δεν θα είναι πόσιμο. Αποκλεισμένο από εργαζόμενους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ήταν σήμερα το τμήμα μισθοδοσίας που βρίσκεται επί της οδού Σίνα. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις μεγάλες μειώσεις που θα υποστούν οι αποδοχές τους βάσει του νέου μισθολογίου βαθμολογίου. Το σχετικό πολυνομοσχέδιο, στο οποίο ρυθμίζεται και το θέμα της εφεδρείας, κατατίθεται την Πέμπτη σήμερα στη Βουλή. Έως και την ερχόμενη Τρίτη θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με καταλήψεις δημοτικών κτηρίων και χώρων οι εργαζόμενοι στους Δήμους της χώρας. Πριν από λίγο, η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποφάσισε να συνεχιστούν έως την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 οι καταλήψεις σε γκαράζ Δήμων, σε δημαρχία, δημοτικά κτίρια αλλά και σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Επίσης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας στην πλατεία Καραϊσκάκη, από όπου θα ξεκινήσει πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Βουλή. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί στάση εργασίας από τις 11.30 το πρωί έως το τέλος του ωραρίου. Ο Βασίλης Αραλιώτης, ο δεύτερος αστυνομικός που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μαζί με τον Επαμεινόνδα Κορκονέα, ζήτησε αναστολή εκτέλεσης της ποινής του, επικαλούμενος ανεπανόρθωτη βλάβη χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις λόγω ιατρικού απορρίτου. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της ποινής του με μόνο περιοριστικό όρο την παραμονή του εντός των ορίων του νομού Δράμας. Άνοιγμα των διοδίων του Ρίου και 24ωρη διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν αύριο Παρασκευή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 7 το πρωί του Σαββάτου τα μέλη του Σωματείου Η Γαλαρία. Στο Σωματείο ανήκουν οι εργαζόμενοι στην κατασκευή της λεγόμενης Ολυμπίας Οδού. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την πλήρη εκμετάλλευση των διοδίων από τους ιδιώτες, ενώ αυτοί συμμετέχουν με μόλις 7% στο έργο, του οποίου επίσης η κατασκευή δεν προχωρά. Επίσης, καταγγέλουν τις συνεχείς απολύσεις εργαζομένων. Το βράδυ της Παρασκευής, στον τόπο της διαμαρτυρίας, θα πραγματοποιηθεί και συναυλία από το συγκρότημα «Ταγκοραμένη». Και πάμε στα διεθνή. Εκατοντάδες Παλαιστίνοι που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές
ενώθηκαν με την απεργία πείνας που ξεκίνησε από κρατούμενους Παλαιστίνιους στις 27 Σεπτεμβρίου, απαιτώντας τον τερματισμό της απομόνωσης του Αχμάντ Σαντάτ, τον τερματισμό της απομόνωσης όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων και τον τερματισμό των πολιτικών καταστολής και εξευτελισμού των επισκεπτών των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων της άρνησης οικογενειακών επισκέψεων και του ελέγχου και παρακόλλησης στα Ισραηλινά κατοχικά σημεία ελέγχου. Οι κρατούμενοι απαιτούν επίσης τον τερματισμό της κακοποίησης και του εξευτελισμού των κρατουμένων, ενώ μεταφέρονται από τη μία φυλακή στην άλλη. Επίσης, χιλιάδες Παλαιστίνοι ξεκίνησαν κινητοποιήσεις τόσο στη λωρίδα της Γάζας, όσο και στη Δυτική Όχθη, ως συμπαράσταση στην απεργία πείνας των κρατουμένων Παλαιστινίων. Να σημειωθεί πως ο αριθμός των κρατουμένων Παλαιστινίων σε Ισραηλινές φυλακές αγγίζει τα 6.000 άτομα. Στην Ιταλία, οι Ιταλοί κατέβηκαν στους δρόμους φορώντας φήμωτρα και η ιταλική έκδοση της Wikipedia απέσυρε όλα τις τα ιταλικά άρθρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προσπάθεια της κυβέρνησης Μπερλουσκόνη να περάσει νόμο από την Ιταλική Βουλή που θα υποχρεώνει τους διαχειριστές ιστοσελίδων να τροποποιούν κάθε περιεχόμενό τους που κρίνεται προσβλητικό στα δικαστήρια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η επιστολή της Wikipedia προς τους χρήστες, η υποχρέωση να εκδίδουμε στην ιστοσελίδα μας διορθώσεις χωρίς να έχουμε καν το δικαίωμα να τις συζητήσουμε και να επιβεβαιώσουμε τους ισχυρισμούς είναι απαράδεκτη καταπάτηση της ελευθερίας μας και της ανεξαρτησίας της Wikipedia. Από την πλευρά του Μπερλουσκόνη γίνεται εδώ και ένα χρόνο προσπάθεια να ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος στην Ιταλική Βουλή με τον ισχυρισμό ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών. Η UNESCO αποφάσισε να θέσει σε ψηφοφορία το ζήτημα της εισδοχής της Παλαιστίνης ως μέλος της. Η Ελλάδα δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την αντίθεσή τους, καθώς όπως υποστηρίζουν, είναι προώρη κάθε τέτοια κίνηση σε επιμέρους υπηρεσίες του οργανισμού πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.